Υπάρχει ένα στιγμιότυπο να το δούμε λίγο. Γιατί να το δούμε και παρέα δηλαδή. Γιατί μας έχει κάνει εντύπωση. Ο Λεωνίδας των Σπαρτιατών έχει μείνει μόνος του στη Βουλή. Φύγανε 300. Φύγανε 300. Μόνος του. Ο κύριος Στίγκας. Βασίλης Στίγκας. Τι έχει γίνει στους Σπαρτιάτες στο κόμμα? Να έχουν και μια συνεδρίαση σήμερα, μια συνεδρίαση που έχει αναβληθεί αρκετές φορές. Υπάρχει μια διαδικασία μέσα στο κόμμα. Στην ουσία, ποια διαδικασία είναι τώρα πίσω από τις ελέγξεις? Είναι η προσπάθεια του Κασιδιάρη να ελέγξει πλήρως το κόμμα με τον κύριο Στίγκα. Στην ουσία, να κινδυνεύει να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική. Μάλλον το ελέγχει. Το ελέγχει. Το ερώτημα είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι ένα μήνυμα των υπολείπων Σπαρτιατών ότι εμείς δεν στηρίζουμε τον κύριο Στίγκα ή συμπτωματικό? Αυτό δεν νομίζω που γίνεται στους Σπαρτιάτες. Αυτό που γίνεται στους Σπαρτιάτες τελευταίες μέρες ποιο είναι? Να πάνε σε ένα συνέδριο όπου στην ουσία θα καθαιρέσουν εκεί τον κύριο Στίγκα από το συνέδριο, από αρχηγό του κόμματος. Αυτός από την πλευρά του καθυστερεί αυτή τη διαδικασία, ναι. Προσπαθεί να το αποφύγει, διότι μετά θα μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Στην ουσία αρχηγός θα είναι ο κύριος Κασιδιάρης μέσα από την φυλακή. Και υπάρχει αυτό το brand affair στο εσωτερικό των Σπαρτιατών αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Με τον πρόεδρο στην ουσία να έχει μείνει μόνος του, όπως ακριβώς αποτυπώνεται και σε αυτή τη φωτογραφία. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό πάντως, αναμενόμενο βέβαια, γιατί έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί από το προηγούμενο διάστημα. Μπήκε ο κύριος Κασιδιάρης. Κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλημέρα μας. Καλημέρα.